Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει στο νομό Ηρακλείου το πρόβλημα της διακίνησης ναρκωτικών με τα πλοία της γραμμής από αλλοδαπούς νεαρής ηλικίας, γυναίκες και άνδρες. Σήμερα οι λιμενικές αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν ένα νεαρό 23 χρονών από την Παλαιστίνη. Όπως ο ίδιος δήλωσε στους λιμενικούς, ο οποίος μετέφερε στις αποσκευές του καλά συσκευασμένο σχεδόν ένα κιλό χασίς. Με μόνη αποσκευή του το δισάκι του στον νόμο ήρθε σήμερα νωρίς το πρωί με το πλοίο της γραμμής στην Κρήτη, ένας 23χρονος αλλοδαπός. Δεν ήρθε όμως για διακοπές αλλά για δουλειές και μάλιστα με τις φούντες που είχε κρυμμένες μέσα στο σακίδιό του. Ο οποίος έφερε καλώς επιμελώς κρυμμένα στο σακίδιο όμου 980 γραμμάρια ινδικής κάναβης. Ο δράστης, ο οποίος δήλωσε ότι είναι Παλαιστίνιος, μετά την αποβίβασή του από το πλοίο, υπευλήθη σε ένα συνηθισμένο έλεγχο από άνδρες του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου. Ο 23χρονος νεαρός, ο οποίος θα μπορούσε να έχει περάσει και απαρατήρητος ολοκληρώνοντας τη μεταφορά των ναρκωτικών, βρέθηκε ξαφνικά με τις χειροπέδες στα χέρια. Συνελήφθη από τους άνδρες του ΚΕΑ, παρά το φόρτο εργασίας με τα άλλα καθήκοντα, τα παράλληλα που έχουν, και οδηγήθηκε στο τμήμα της ασφαλείας. Ενημερώθησαν όλοι οι εμπλεκόμενοι. Γίνεται η δικογραφία από την υπηρεσία μας. Αύριο θα είναι το αυτόφορο. Ο 23χρονος, στο πλαίσιο της προανάκρισης, κράτησε το στόμα του σφραγισμένο αναφορικά με την προέλευση του δέματος με το χασίς και τον προορισμό των ναρκωτικών. Δήλωσε μόνο ότι κατοικεί στην Καλυθέα. Επίσης, από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προκύπτει εμπλοκή του σε άλλες υποθέσεις ανάλογες με αυτήν για την οποία σήμερα κατηγορείται. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι τα κυκλώματα επιλέγουν για τις μεταφορές των ναρκωτικών στην Κρήτη άτομα υπεράνω υποψίας.